Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, ναι, υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος και σε εσάς. Είπαμε ότι η σημερινή μέρα είναι λίγο περίεργη, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Στην πορεία, σιγά σιγά όσο περνάνε οι ώρες, τροποποιείται το πράγμα, τουλάχιστον για κάποιους θα είναι λίγο πιο έτσι, εύκολα τα πράγματα, για κάποιους άλλους μπορεί να έχουν περισσότερες εντάσεις ή μπορεί να προκύπτουν ουρανοκατέβατες καταστάσεις και αλλαγές. Θα είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Βραβινές ώρες σαφώς πολύ καλύτερες και με αυτό το πολύ ωραίο εξάγωνο που κάνει ο Ερμής με το Δία. Τώρα για τους Παρθένους, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια αντίσταση σε μια συζήτηση, μπορεί να σας πιέσουν σε ένα επαγγελματικό θέμα, να ζοριστείτε ψυχολογικά περισσότερο δηλαδή, ή να μην σας φτάνει ο χρόνος για να ανταποκριθείτε σε όλα αυτά που μπορεί να σας ζητάνε, στις ευθύνες που μπορεί να ζητάνε να αναλάβετε οι άλλοι και όλο αυτό να σας ζορίζει λίγο περισσότερο. Πέρα από το κομμάτι το ψυχολογικό, καλό είναι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και σε θέματα που αφορούν υγεία και φυσική κατάσταση. Προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε το άγχος σας με πρακτικούς τρόπους, πρακτικό ζώδιο είστε και κοιτάξτε τέλος πάντων πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε όλο αυτό χωρίς να σας δημιουργεί το δικό σας άγχος ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.